Λοιπόν, πάμε λίγο στον κύριο Φραγιαδάκη. Πάρα πολύς νέος κόσμος περιμένει να δει το σπίτι μου 2 για να πάρει το σπίτι του. Δεν σας κρύβω ότι βλέπω μηνύματα με παράπονα. Καλά τα λέτε, ελάτε να δείτε τι σπίτια υπάρχουν. Και σε λίγο θα έχουμε και σύνδεση να δούμε ένα από αυτά τα σπίτια που διατίθενται για τους νέους που θέλουν να αγοράσουν. Να δούμε λίγο τις προϋποθέσεις, ναι. Νίκο. Το θέμα είναι ότι διευρύθηκαν τα κριτήρια για την καινούργια φάση του σπίτι μου, ναι. Το οποίο θα είναι διαθέσιμο από 1η Ιανουαρίου του 25 και μετά. Το πρόβλημα όμως παραμένει αυτό που λες και είναι πάρα πολύ σωστό, ότι τα διαθέσιμα σπίτια για να μπορεί να τηρούνται οι προϋποθέσεις, να μπορεί να τα αποκτήσει κάποιος, είναι σε πολύ κακή κατάσταση, που σημαίνει ότι θα πάρω το δάνειο, να πάρω το σπίτι, αλλά και μπορεί να θέλω να διαθέσω άλλο τόσο και μετά για να μπορώ να δάνειο. Το σουλουπώσω. Για να μπορώ να το σουλουπώσω. Πώς θα γίνει, γιατί ήδη θα έχω φορτωθεί, αν το θέλεις, ένα δάνειο χαμηλό το κομμέν, αλλά θα έχω μια δόση να πληρώνω κάθε μήνα. Έτσι. Άρα το σημαντικό δεν είναι μόνο να δώσουμε το κίνητρο να πάρει ο άλλος το σπίτι και να έχει φτηνή δόση, αυτό είναι τι πάρα πολύ καλό, είναι το τι θα εξασφαλίσω, τι θα μπορεί να πάρει. Για να δούμε τώρα τα εισοδηματικά κριτήρια. Έχουμε περισσότερους δικαιούχους. Ακριβώς, έγινε διεύρυνση των κριτηρίων. Βεβαίως, έχουμε περισσότερους δικαιούχους. Σε βάθος τριετίας εξετάζονται τα κριτήρια. Έρχεται και η κάρτα μας σιγά-σιγά. Τι σημαίνει δηλαδή όταν λέμε ότι εξετάζονται τα κριτήρια σε βάθος τριετίας? Ότι κοιτάμε τις τρεις προηγούμενες φορολογικές δηλώσεις. Τις τρεις προηγούμενες φορολογικές δηλώσεις. Εάν ανέβουν δηλαδή τα εισοδήματα. Εάν ανέβουν, θα αρχίσει και να διακινδυνεύεται η θέση μου για την υπαγωγή μου στο πρόγραμμα. Αλλά θα διατηρώ το δικαίωμα να εντάχθω. Ακριβώς. Ακριβώς. Αλλά γενικότερα πρέπει να στόχο έχει τα νέα ζευγάρια, γιατί τώρα και τους 50 που έβγαλε νέοι είμαστε, ας μην τα λέμε τώρα αυτά. Λοιπόν, τα νέα ζευγάρια... Νέος εποχής. Ακριβώς, έλεγε ο Ζαμπέτας. Λοιπόν, σωστό. Ο Κώστας είναι πιτσιρικάς. Εντάξει, είναι κάτω των 40. Το ξέρω. Μια δεκαετία πριν. Εμείς είμαστε στη λάθος μεριά το 40 που λένε οι Αμερικάνοι. Λοιπόν, τι λέγαμε. Ότι τα κριτήρια λοιπόν, τα εισοδηματικά είναι πολύ σημαντικό. Γιατί υπάρχει πολλοί κόσμος και σε αυτή την ηλικία που δεν ξεπερνάει τα ποσά αυτά που βλέπουμε. Οπότε νομίζω ότι τα σπίτια τα οποία είναι διαθέσιμα αυτή τη στιγμή θα υπερκαλύψουν την ανάγκη αυτή. Γιατί δεν έχει πολλά τα σπίτια. Μα ειδικά η 40+ είναι η γενιά η οποία έπεσε. Το 2010 ήταν οι άνθρωποι. Ακριβώς. Σε μια ηλικία 25 χρονών και. Ήταν εκτός περίπτωση. Άρα είναι εκείνοι οι οποίοι στην ουσία ήταν και οι μεγάλοι χαμένοι τη οικονομική κρίση. Παίζανε πάνω ακριβώς στην ακριβώς. ηλικία αυτή. Πάντως οι συνθήκες τώρα, τα κριτήρια, βλέπουμε ότι για άγαμο είναι έως 20.000 ευρώ. Για έγαμους 28.000 με 4.000 έξτρα για κάθε προστατευόμενο μέλος, για κάθε παιδί. Και για τη μονογονική οικογένεια 31.000 είναι το οικογενειακό εισόδημα, το εισόδημα των δηλωθέν, συν 5.000 για κάθε προστατευόμενο μέλος, για κάθε παιδί. Άρα αυξάνεται αρκετά το όριο. Ακριβώς. Το 16 τον άγαμο. Ακριβώς. Το 16 έγινε. Ναι, το 16-20, συν 4.000 δηλαδή για κάθε είναι από 25 κατηγορία, 50, από 25 έως 50 190.000 το δάνειο. Το ανώτατο ποσό του δανείου 190.000 από Ιανουάριο του 2025. Αυτό αλλά πάει όμως, με. Αν μου επιτρέπετε. Για σπίτια περίπου 220.000. Περίπου 60.000 δικέ σου. Ίδια συμμετοχή. Ίδια συμμετοχή. Σωστά. Γιατί, είναι το 90%. Ναι. Είναι περίπου το 85-90%. Δεν στο καλύπτει όλο. Άρα μιλάμε, για μια, μιλάμε για μια αξία 230-240 εκεί. Μέχρι εκεί πάει. Για και να το δούμε λίγο και πώς βγαίνουν οι δόσεις, γιατί κάποιος τώρα βλέπει τα ποσά, να το επιμερίσουμε λίγο ανά μήνα. Τώρα λοιπόν. Για ζευγάρι με δύο παιδιά, για παράδειγμα. Ζευγάρι με τι δύο γίνεται? Παιδιά, αν πάρω δάνειο 150.000 ευρώ, ναι. Αν το έπαιρνα όλο από την τράπεζα, θα είχα μία δόση περίπου 770 ευρώ το μήνα. Αν επωφεληθώ από το πρόγραμμα, θα έχω μία δόση 570, που σημαίνει ότι είναι περίπου 200 ευρώ λιγότερα η δόση το μήνα. Σημαντική μείωση, αν μπει κάποιος στο πρόγραμμα. Έτσι, 200 δηλαδή, ευρώ. Από αυτά που δίνει η αγορά. Βέβαια. Είναι σαν να έχει επιτόκιο από 3,9. 1,9. Είναι σαν να έχεις το μισό επιτόκιο. Για να δούμε και με τρία παιδιά. Ούτως ή άλλως αυτό είναι, γιατί 50% είναι άτοκο. 150 χιλιάρικα με τρία παιδιά τώρα. Με τρία παιδιά λοιπόν, στα 150 χιλιάρικα, πάλι αν το έπαιρνες από την τράπεζα θα έχεις μία δόση 770 ευρώ. Από το σπίτι μου 490, άρα εδώ η ωφέλεια είναι 280 ευρώ το μήνα, που είναι ένα σημαντικό ποσό. Όταν έχεις από τρία παιδιά και πάνω είναι μεγαλύτερη επιδότηση του επιτοκίου. Βέβαια. Γι' αυτό και βλέπουμε. Πάει στο 60% η επιδότηση ακριβώς. Και θα δείτε σε λίγο, φίλες και φίλοι, θα έχουμε σύνδεση με σπίτι στο κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμένα στην περιοχή των Πατησίων. Είναι σπίτι του 1970, δεν είναι ανακαινισμένο, δηλαδή θα μπορούσε κανείς να πει με μία λέξη ότι είναι χάλια.
χάλια, θέλει εκβάθρον ανακαίνιση και πουλιέται γύρω στα 100 χιλιάρικα. Άρα κάποιος που θα το πάρει με τα λεφτά που λέμε, θα πρέπει να κάνει το κουμάντο του και για να το ανακαινήσει. Θα πάρει και άλλο δάνειο. Και θα πάρει και άλλο δάνειο. Δεν το άλλο δάνειο, επειδή δεν θα είναι και αγορά. Να μην είναι. Όχι, βέβαια, θα είναι κάτι άλλο. Θα είναι άλλη όρη. Αν μου επιτρέπεις, Φέη, να πω δύο πράγματα πολύ γρήγορα. Πρώτον, πρέπει να δοθεί πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί εδώ στην Ελλάδα το ξέρουμε, ειδικά τα τελευταία 2-3 χρόνια, με όλα αυτά δριός πεσούσης, πας ανήρξη λέβεται, να μην βρουν ευκαιρία κάποιοι με κάποια σπίτια χρέπια, συγγνώμη για την έκφραση, να ζητάνε ό,τι θέλουν. Πρώτον αυτό. Και δεύτερον, αυτός που πάει να μπει στο πρόγραμμα το σπίτι μου πρέπει να συνυπολογίσει ότι το βάρος αυτό θα το κουβαλάει 20-30 χρόνια. Έτσι. Δεν είναι κάτι το οποίο, έλα μωρέ, να πάμε να πάρουμε πάμε ένα σπίτι. Βγει, το πάμε να πάρουμε ένα σπίτι είναι μια απόφαση συνειδητή ζωής. Ζωής, βέβαια, που πρέπει να έχεις τη δυνατότητα να τη στηρίξεις, γιατί είδαμε και μέσα στα μνημόνια τι έγινε. Ναι. Γιατί είδαμε στο σπίτι μου, στο πρόγραμμα νούμερο 1. Ότι με το που ανακοινώθηκε, είδαμε να αυξάνονται οι τιμές. Άρα στην ουσία απλά έχει μετακυλήθηκε η αλλαγή αυτή πάλι στην αγορά. Έτσι, έτσι. Βεβαίως. Όλη η ιστορία είναι πάντως να πέσουν πολλά ακίνητα στην αγορά, ώστε να αποκλιμακωθούν οι τιμές. Κάθε μέτρο που παίζει ρόλο σε αυτό είναι θετικό μέτρο. Ακριβώς. Όχι μόνο αυτό, όμως μαζί με τα υπόλοιπα που έχουν. Έτσι. Με τα ΣΔΙ, τις συνέργειες. Ετοιμάζουμε την επόμενη μας σύνδεση. Κύριε Αντώνη, είπαμε για τις βάρκες, το είπαμε, το ξανάπαμε. Θα το πει και ο Αντώνης. Ο κύριος Αντώνης στέλνει το μήνυμα. Ο Βαγγέλης του Υπουργείου Οικονομικών, αλλά είναι νόμος νομίζω. Άδικος νόμος. Πλήττει τους πάντες. Οριζόντια. Δεν μιλάμε για θαλαμιγούς, δεν μιλάμε για πλουτοκράτορες. Μιλάμε για ένα μεροκαματιάρι, μια βαρκούλα. Που να πάει να δώσει τώρα, το λέμε και το ξαναλέμε, κύριε Αντώνη, είναι άδικο, προφανέστατα. Είναι άδικο. Και το Power Bank μας λέει ο κύριος Στέφανος, λένε ότι εξεράγει στην εικόνα, έχει συνδεδεμένο λέει το καλώδιο, άρα βραχυκύκλωμα, σε κάτι μεταλλικό στο σάκο και επήλθε πυράκτος, είναι το πιο πιθανό σενάριο. Μπορεί κύριε Στέφανε, τώρα τι να σας πω, το θέμα είναι ότι με όλες αυτές τις συσκευές και τα Power Bank και τα ηλεκτρονικά τσιγάρα, θέλει πια μεγαλύτερη προσοχή, ειδικά σε πτήσεις ή ειδικά όταν είσαι σπίτι. Το έχουμε δει και με κινητά έχουμε δει που το φορτίζανε και δίπλα στο κρεβάτι, στον ύπνο, είχαμε έκρηξη. Έχει καεί σπίτι από πατίνι που φορτίζαν στο σπίτι. Τι λες τώρα. Λείπαν οι άνθρωποι, είχαν βγει έξω να φάνε. Τι λες τώρα. Και γυρίσανε και το σπίτι ήταν επανάλωμα του πυρός. Απίστευτο. Άλλο ένα και πάμε στη σύνδεσή μας. Ο κύριος Δημήτρης μας λέει: αν είναι δυνατόν, θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση σχετικά με το δάνειο σπίτι μου 2. Υπάρχει, λέει, κάποια πληροφόρηση σχετικά με την ακίνητη περιουσία του δικαιούχου. Αν, για παράδειγμα, ο ενδιαφερόμενος έχει κάποιο ακίνητο, αποκλείεται από το πρόγραμμα. Είναι για πρώτη κατοικία. Ναι, είναι για πρώτη κατοικία. Αποκλείεται, είναι για πρώτη κατοικία. Είναι για πρώτη κατοικία, αλλά η πρώτη κατοικία να υπάρχει. Πώς το ορίζεις. Η πρώτη κατοικία είναι να υπάρχει εμπράγματο δικαίωμα και να χρησιμοποιείται ως πρώτη κατοικία το σπίτι. Να μην αν είναι, είναι ένα εξοχικό, δηλαδή κληρονομιά από τον πατέρα. Αν είναι 30% στο χωριό, εκεί, ας πούμε. Εκεί ναι. Προφανώς θα μπορείς. Mm. Θα πρέπει να είναι, αν είναι όμως τον τόπο που διαμένεις και είναι ανεκμετάλλευτο, εκεί δεν θα μπορείς να πεις ότι είναι πρώτη κατοικία. Λοιπόν. Προφανώς τα κριτήρια είναι τραπεζικά. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό. Αν πάω εγώ και ο Νίκος και ο Νίκος έχει και καταθέσεις ή κάτι άλλο, μπορεί να είναι πιο εύκολο να δώσει τράπεζα στον Νίκο, διότι θα πει, εμένα με νοιάζει να πάρω τα λεφτά μου. Άρα πώς θα το αξιολογήσει η τράπεζα. Αλλά πρέπει να περάσει από κριτήρια αξιολογικά ή ιδιωτικο-οικονομικά. Δεν είναι με κριτήρια κοινωνικά.